Έχουμε ανακοίνωση αστυνομίας σχετικά με το μεγάλο σαλητήριο που θα είμαστε όλοι εκεί την Κυριακή το μεσημέρι για τη Μακεδονία στο κέντρο της Αθήνας στο Σύνταγμα. Έβγαλε ένα συλλαλητήριο, Φίλιππε, το οποίο θα πρέπει να έχει παλαϊκό, ειρηνικό και συλλογικό χαρακτήρα. Μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, έστω και αν τα συστημικά κανάλια και ορισμένοι βουλευτές, και με θλίβει πολύ το γεγονός αυτό, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιοι κύριοι σε μέσα ενημέρωσης που θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο για να μην πάει στο συλλαλητήριο. Έχει ξεκινήσει τρομολάγνια. Το τι κακό θα γίνει. Το μόνο δεν έχουν πει ότι θα πέσουν φάρθουν οι Αριανοί από το φάρθουν οι εξωγήινοι και θα μας πάρουν να μας πάνε στις Ελλήνες ομήρους. Και έχουμε και το Ρουβίκονα. Έχουν ξεκινήσει κάποια προπαγάνδα για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Δεν θα πετύχει. Ο κόσμος να μην φοβάται. Έχουν μόνο δεν έχουν πει ότι θα βγουν εξωγή να μας απαγάγουν να μας σκοτώσουν. Αυτά μόνο δεν έχουν πει. Άφοβα ο κόσμος γενικά. Εδώ λοιπόν αναγκάστηκε η ελληνική αστυνομία να βγάλει ανακοίνωση και προς τιμήν των Ελλήνων αστυνομικών. Η οποία τι λέει? Λέει ότι ο κόσμος να μην φοβηθεί να πάει στο συλλαλητήριο, να δώσουν όλοι βροντερό παρόν και ότι η ελληνική αστυνομία εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή του συλλαλητηρίου. Μπράβο στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί, όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μπορούμε, θα κερδίσουμε. Είμαστε Έλληνες, δεν πρέπει να χάνουμε τίποτα. Και όχι ένα εκατομμύριο και τα 7 εκατομμύρια που είναι στην Αθήνα και τα 7 εκατομμύρια να πάνε. Όχι μόνο τα 1.500.000 και 500.000. Όλοι εκεί την Κυριακή. Μάλιστα. Όλοι οι Έλληνες εκεί. Πάμε τώρα γρήγορα. Εννοείται εκεί θα είμαστε και εμείς θα είμαστε και όλοι θα είμαστε. Οι περισσότεροι Έλληνες θα είμαστε εκεί. Όσοι μπορούν, υπάρχει και η ζωντανή μετάδοση και από το κανάλι μας όλο το συλλαλητήριο για κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να παραστούν λόγω ότι έχουν κάποια προβλήματα υγείας ή είναι η απόσταση από κάποια άλλη σημεία της χώρας. Θα το δείτε ζωντανά μέσα από την τηλεοπτική σύνδεση του ΑΡΤ.